Γεια σας και πάλι μετά από πολύ καιρό σε ένα βιντεάκι με αγαπημένα προϊόντα. Όσες είσαστε παλιές συνδρομήτριες, παλιές συνδρομητές στο κανάλι μου, θα θυμόσαστε ίσως ότι παλιά ανέβασα κάθε μήνα τα αγαπημένα του μήνα που μας πέρασε. Αλλά είναι βιντεάκι που έχουμε το κάνουμε και πάρα πολύ καιρό. Γιατί είχα σταματήσει να τα παρακολουθώ αυτού του τύπου τα βιντεάκια στο YouTube, για να είμαι ειλικρινής, είχα κοριστεί λίγο και δεν μπορώ να κάνω βιντεάκι που δεν μου αρέσει να το παρακολουθώ και εγώ ίδια σαν θεατή στο YouTube. Αλλά τώρα τελευταία έχω αρχίσει να τα ξαναβλέπω για να μου ξαναρέσουν. Και έτσι αποφάσισα να γυρίσω κι εγώ. Άλλο πρώτα απ' όλα, γεια σας, είμαι η Πέννη, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αν είσαστε καινούργιοι, παρακαλώ κάντε εγγραφή και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνετε το YouTube κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Λοιπόν, ας περάσουμε ευθύς αμέσως στα αγαπημένα. Τα αγαπημένα που θα σας δείξω είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιούσα μέσα στο χειμώνα πάρα πολύ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, έχω να σας δείξω πολλά προϊόντα μακιγιάζ. Γιατί μου αρέσει το make-up, χρησιμοποιήσω έτσι κάποιους καινούριους τρόπους για να βάφομαι. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο περνάει στην κάμερα, ελπίζω να φαίνεται. Ότι μου αρέσει το λίγο έτσι πιο έντονο μακιγιάζ στα μάτια, το λίγο πιο smoky, το λίγο πιο σκούρο, το με μαύρο μολύβι και τα λοιπά, αλλά θα περάσω να σας δείξω αμέσως ποια προϊόντα χρησιμοποιούσα συγκεκριμένα. Και μιλώντας για σμόκι και για σκούρο μολύβι στα μάτια, μαύρο μολύβι στα μάτια, αυτό που χρησιμοποιούσα κατά κόρον είναι από Stila, είναι τα Casala Eyeliner. Είναι από τα best seller προϊόντα της Stila. Δυστυχώς Stila δεν έχουμε στην Ελλάδα, είχαμε παλαιότερα τα Pessiran. Ελπίζω να τα φέρουν και πάλι τα Sephora, γιατί στα Sephora τα βρίσκαμε. Εγώ τα παίρνω από Feel Unique, αν δεν κάνω λάθος, Beauty Bay. Ναι, και στο Beauty Bay τα έχει. Θα προσθέσω link στην περιγραφή. Λοιπόν, και το προϊόν στο οποίο αναφέρομαι, το Casale, είναι αυτό το μαύρο. Δεν το έχω ξύσει φυσικά, εννοείται, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι αυτό το μαύρο πολύ μαλακό μολύβι, το οποίο με το που στεγνώσει δεν φεύγει από τα μάτια μας και δεν το χρησιμοποιώ για eyeliner γιατί το βρίσκω πολύ κρεμώδες. Νομίζω όμως ότι στο παρελθόν το χρησιμοποιούσα και για eyeliner, δεν είμαι σίγουρη, και το setter από πάνω με σκιά. Τέλος πάντων, πλέον το χρησιμοποιώ μόνο στο εσωτερικό βλέφαρο και πάνω και κάτω για να κάνει έτσι ένα πιο σκούρο, πιο μυστηριώδες, πιο sexy βλέμμα στα μάτια. Μου αρέσει πολύ, μένει στη θέση του, δεν βλέπω δηλαδή να τρέχει κάτω. Τώρα το έχω από το πρωί να φανταστείτε και δεν παρατηρώ να έχω μουτζουρωθεί, να έχω γίνει σαν πάντα. Μου αρέσουν πολύ, είναι σχετικά οικονομικά, με την έννοια ότι είναι ένα μολύβι που κρατάει πολύ, δηλαδή το έχω πόσο καιρό το χρησιμοποιώ και όπως βλέπετε είναι λίγη ποσότητα που έχω χρησιμοποιήσει. Επόμενο προϊόν, και αυτό για τα μάτια και αυτό από Stila, είναι ένα λατρεμένο προϊόν πραγματικά, σας έχω μιλήσει γι' αυτό και στο παρελθόν, το είχα αγοράσει, το είχα δείξει σε haul. Αυτό το προϊόν το λατρεύω. Είναι από τις Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. Είναι από τις υγρές σκιές και είναι στην απόχρωση Smoldering Satin. Μια υπέροχη απόχρωση που θυμίζει λίγο έτσι Satin Top. Είναι μια σαμπανή top σκιά με αρκετό glitter, αρκετά μεταλλική, η οποία τη βάζω στο βλέφαρο, κάνω κάτι σαν cut crease και τη βάζω την κόγχη του ματιού, δεν την ακουμπάω στην κόγχη. Είναι ένα πολύ ωραίο έτσι μεταλλικό look στα μάτια, μου αρέσει πάρα πολύ, σετάρεται, δεν χρειάζεται να τη σετάρω από πάνω κάποια σκιά, δεν μετακινείται, δεν πέφτει το glitter σε όλο το πρόσωπο να γίνονται σκομπάλα. Υπέροχο προϊόν. Έχω ακούσει ότι η Wet n Wild έχει dupe για αυτές τις σκιές, πολύ πιο οικονομικά φυσικά, γιατί αυτή είχε γύρω στα, νομίζω είχε γύρω στα 25 ευρώ, χωρίς μεταφορικά. Ναι, έχω ακούσει για τη Wet n Wild ότι έχει, όπως σας είπα, dupe και στοιχίζει γύρω στα 5 ευρώ, κάπου τόσο 5 με 6 ευρώ, απλά δεν έχει τόσο πολλές αποχρώσεις, γιατί η Stila έχει αρκετές αποχρώσεις. Και επίσης έχω ακούσει ότι και η Wycon έχει dupe για αυτές τις σκιές, για τις υγρές μεταλλικές σκιές. Επίσης φυσικά σε πολύ πιο οικονομική τιμή. Δεν έχω δοκιμάσει καμία από τις δύο εταιρείες για να σας πω, κανένα από τα δύο προϊόντα, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Αυτό που μπορώ να σας πω ότι είναι αυτή από Stila, είναι καταπληκτική και μένει στη θέση της. Επίσης, μένουμε στα μάτια.
και συνεχίζουμε με σκιές. Και είναι οι σκιές που χρησιμοποιούσα και χρησιμοποιώ και έχω και σήμερα στα μάτια μου. Γιατί σήμερα δεν έχω την στήλα, την έχω φορέσει όμως σε παλαιότερο βιντεάκι, οπότε μπορείτε να ανατρέξετε. Νομίζω στο προηγούμενο και προπροηγούμενο που να είχα τη στήλα. Σήμερα έχω στην κόγχη, βάζω το Sable που είναι μια μάτ σκιά σε ζεστή απόχρωση, καφέ, όπως βλέπετε ένα μεσαίο, ελαφρώς προς το σκούρο καφέ, ζεστό, και το βάζω στην κόγχη του ματιού και μετά στο κινητό βλέφαρο βάζω αυτή εδώ την μπρονζέ χρυσή σκιά. Έχω κάνει μια επιστροφή στις MAC σκιές. Νομίζω τις έχουμε παραμελήσει τον τελευταίο καιρό, ειδικά στο YouTube. Μου αρέσουν πολύ. Στο παρελθόν ήμουν ξετρελαμένη, αλλά έχουν βγει τόσες εταιρείες με σκιές που πραγματικά έχουμε χάσει την μπάλα. Λοιπόν, αυτό είναι το tempting όπως σας είπα. Το έχω σε refill μορφή για να το έχω εδώ πέρα στην παλέτα. Παιδιά, είναι μια υπέροχη σκιά. Πώς την είχα ξεχάσει και την είχα να τη χρησιμοποιήσω τόσο καιρό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα και τι περνάει, αλλά είναι πολύ ωραία απόχρωση. Όπως σας είπα, ένα χρυσό μπρονζέ. Και στο κάτω βλέφαρο χρησιμοποιώ πάρα πολλές σκιές για να δώσω έτσι ένα εφέ αντίστοιχο με αυτό που κάνει η Kardashian, που την τραβάει προς τα κάτω τη σκιά στο κάτω βλέφαρο για να κάνει ένα έντονο smoky. Και βάζω στην αρχή τη Sable που σας έδειξα πριν, αυτή εδώ δηλαδή που βάζω και στην κόγχη, και μετά βάζω στο πινελάκι λίγο από tempting και λίγο από αυτήν εδώ τη σκιά που δεν θυμάμαι καθόλου πως λέγεται, αλλά θα σας πω ευθύς αμέσως αν δεν τη γρατσουνίσω με τον ήχη μου. Όχι, εντάξει. Και είναι αυτή εδώ η mulch, για να ένα σκούρο έτσι μπρονζέ με χρυσό μέσα. Πολύ ωραία απόχρωση και αυτή, δίνει έτσι ένα πολύ ωραίο smoky look, εφέ στα μάτια. Και όπως σας είπα, ναι, μου έχουν αρέσει πάρα πολύ οι σκιές από MAC. Έχω κάνει ένα comeback, μια επιστροφή. Χρησιμοποιώ επίσης πέρα στην εσωτερική γωνία, αχ, πώς τη λένε αυτή, η Shroom. Πολύ γνωστή σκιά και αυτή. Και αυτή είναι η Satin Top που σας την ανέφερα σε σχέση με τη στήλα. Πολύ ωραία απόχρωση και αυτή, νομίζω από τις πιο γνωστές σκιές της MAC. Μένουμε στα μάτια και θα σας δείξω ένα προϊόν που θα είχα χρησιμοποιήσει σήμερα, αλλά δεν το χρησιμοποίησα. Το μακιγιάζ μου είναι, όπως σας είπα, από το πρωί, οπότε πιθανότητα να μην είναι και στα καλύτερά του. Δεν πρόλαβα να το ανανεώσω πριν ξεκινήσω το βιντεάκι, αλλά ή θα ανανέωνα το μακιγιάζ ή θα έκανα το βιντεάκι. Προτίμησα να γυρίσω το βίντεο. Λοιπόν, αυτό είναι από Maybelline, φυσικά, το φαντάζομαι το ξέρετε όλες. Είναι και είναι το Instant Anti-Age, The Eraser, Eye Treatment and Concealer. Στην απόχρωση Brightener, και είναι δηλαδή ένα concealer το οποίο όμως έχει ένα brightening εφέ στα μάτια μας, κατά τα μάτια, φωτίζει δηλαδή την περιοχή των ματιών. Θα το χρειαζόμουν όπως σας είπα σήμερα. Και στην αρχή όταν το είχα πάρει, καταρχάς είχα ένα θέμα με τη συσκευασία του, με το packaging. Τώρα το έχω αλλάξει. Κανονικά έχει ένα, εδώ πέρα πάνω έχει ένα σφουγγαράκι το οποίο το αφαίρεσα για να μου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Και το παίρνω και το απλώνω στα μάτια με ένα σφουγγαράκι, με ένα beauty blender, το συγκεκριμένο από Real Techniques. Και το απλώνω. Δεν είναι το πιο ενδυτικό προϊόν. Δεν είναι το πιο εύκολο προϊόν, με την έννοια ότι αν έχετε ξηρή επιδερμίδα θα το τονίσει. Θα τονίσει οποιαδήποτε μικρή γραμμούλα έχετε, οπότε θέλει προσοχή στην εφαρμογή του. Θέλει πολύ λίγη ποσότητα, πραγματικά, δηλαδή, να σας δείξω αυτό που έχει τώρα στη μητούλα, αν καταφέρω να βγάλω το καπάκι. Αυτό, αν το βλέπετε, αυτή η ποσότητα φτάνει και για τα δύο μάτια. Το απλώνω κυρίως εδώ μπροστά, για να μην τονίζει την ξηρότητα που έχω στα μάτια, που είναι λίγο πιο έντονη μπροστά εδώ, προς το πόδι της χήνας, δηλαδή, να μην μου δημιουργεί το πόδι της χήνας. Να το έχετε υπόψη αυτό. Αυτό είναι ένα καλό τρικάκι, κολπάκι, όταν χρησιμοποιείτε concealer που θέλετε να έχουν έντονη κάλυψη, αλλά να μην τονίζουν την ξηρότητα. Και συνήθως τα concealer που έχουν έντονη κάλυψη είναι λίγο πιο ξηρά και λίγο δεν κολακεύουν τις ξηρές ή τις όριμες επιδερμίδες.
Και ένα κόλλο μπορεί να το βάζετε εδώ πέρα μπροστά μόνο, που είναι και το σημείο που έχουμε την πιο έντονη σκουρότητα. Τώρα είναι δόκιμο αυτό, σκουρότητα, δεν ξέρω καθόλου, αλλά ας πάμε με αυτό. Είναι το πιο σκούρο σημείο στους μαύρους κύκλους που έχουμε. Μελανότητα ίσως. Anyway. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το πιο έντονο σκούρο σημείο που έχουμε κάτω τα μάτια μας, οπότε το βάζουμε εδώ πέρα για να το εξουδετερώσουμε αυτό όσο μπορούμε ή να το απαλύνουμε, χωρίς όμως να τονίζουμε την ξηρότητα ή τις λεπτές γραμμές ή το πόδι της χήνας που μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα όσο πηγαίνουμε προς τα έξω, προς την εξωτερική γωνία του ματιού. Λοιπόν, πολύ καλό προϊόν, πολύ οικονομικό, νομίζω έχει γύρω στα 10 ευρώ αρχική, εγώ το είχα πάρει από DM στη Βουλγαρία γύρω στα 5 ευρώ. Και μια που ανέφερε το σφουγγαράκι από Real Techniques, να σου πω ότι και αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ τώρα αυτό το μήνα που μας πέρασε. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσα το Beauty Blender, το οποίο για να είμαι ειλικρινής, το θεωρώ ελαφρώς καλύτερο, για να είμαι πολύ ειλικρινής. Το θεωρώ καλύτερο από αυτό από Real Techniques, αλλά εδώ σε αυτό μου αρέσει αυτή εδώ η γωνία που κάνει, γιατί μπορώ με αυτό να κάνω baking. Είναι καταπληκτικό για να κάνουμε baking εδώ πέρα, δημιουργούμε έτσι ωραίες γραμμές κτλ. Έχουμε πολύ καλό έλεγχο στο που θα τοποθετήσουμε την πούδρα για baking και είναι καλό για την τιμή του, το συζητώ, είναι πάρα πολύ καλό. Έχει νομίζω 7 ευρώ, ίσως κατά διαστήματα να το βγάζουν και σε προσφορά, σε σχέση δηλαδή με τα 20 σχεδόν που έχει το Beauty Blender. Ναι, και είναι ένα πολύ καλό σφουγγαράκι. Απλά δεν είναι τόσο καλό κατά την ταπεινή μου άποψη όσο το Beauty Blender. Λοιπόν, και τώρα θα περάσουμε σε κραγιονάκια που τα αγαπώ ιδιαιτέρως και έχω να σας δείξω 3 κραγιονάκια που τα χρησιμοποίησα πάρα πολύ το μήνα που μας πέρασε, βασικά όλο το χειμώνα. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε με αυτό που το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ ειδικά την εορταστική περίοδο και είναι από Wycon, από την Creamful Lipstick, από την κρεμώδη σειρά. Είναι στην απόχρωση 34 Pure Brick και είναι, παιδιά, ένα υπέροχο σκούρο μπορδερούδο κόκκινο του κρασιού, θα το έλεγα, το κόκκινο του κρασιού, πολύ ωραίο. Και, παιδιά, αυτό το κραγιόν έχει την εξής μαγική ιδιότητα που δεν ξέρω αν είναι χαρακτηριστικό αυτή τη συγκεκριμένη αποχρώσεω ή αν είναι χαρακτηριστικό όλη τη Creamful σειρά. Έχει την εξή ιδιότητα, όπω ανέφερα, να διπλασιάσει σχεδόν σε μέγεθο τα χείλη μου. Δεν ξέρω πώ το καταφέρνει αυτό, σα λέω. Δεν ξέρω αν είναι το χρώμα ή αν είναι το ότι είναι τόσο κρεμόδε. Έχει κάποιο μαγικό εδώ πέρα φίλτρο. Δεν ξέρω τι το καλό κάνει. Αλλά πραγματικά κάθε φορά που το βάζω, έχω την εντύπωση ότι διπλασιάζει τα χείλη μου. Τα κάνει να φαίνονται πολύ πιο juicy, πολύ πιο, τα τονίζει τέλος πάντων. Έναν αυτό και αυτά είναι οικονομικά, νομίζω έχω γύρω στα 7 ευρώ. Γενικά η Wycon είναι μια οικονομική εταιρεία. Επόμενο είναι από MAC και είναι το γνωστό Honeylove, αυτό είναι matte και είναι ένα πολύ ωραίο design. Δύο που σας είπα μου άρεσε πολύ να κάνω smoky στα μάτια, ήθελα ένα λιγότερο έντονο κραγιόν στα χείλη, γιατί πολλές φορές δεν έβαζα και το κοκκινάκι μου σε συνδυασμό με το σμόκι. Ξέρω ότι πολλοί λένε ότι είναι φοπά, αλλά δεν πειράζει. Η κανόνωση έγινε για να τους πάμε, αγάπες μου, λοιπόν. Και γι' αυτό χρησιμοποιούσα ενίοτε κοκκινάκια και έντονο κραγιόν, ενίοτε έβαζα κάτι σε πιο ουδέτερο και νουτ, όπως είναι και λιγότερο αυτό το Honeylove, το οποίο είναι αυτό εδώ το μπεζάκι. Και μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Το οποίο μου θύμισε έτσι λίγο τη δεκαετία των 90's, έτσι. Μοντέλο τη δεκαετία των 90's με σκούρο, smokey eye και nude χείλη. A girl can dream. Και τελευταίο κραγιονάκι που έχω να σας δείξω είναι από Burberry. Είναι από τη σειρά Lip Cover. Παιδιά, τι γίνεται με τα Burberry, τα έχουμε ακόμα στην Ελλάδα. Δεν έχω πάει σε κατάστημα να κοιτάξω, αλλά τα βλέπω πολύ σε προσφορά και λέω σκοπεύω να τα αποσύρουν, ναι, και έχουν μερικά πολύ ωραία προϊόντα τα Burberry. Anyway, ένα από αυτά είναι αυτό το κραγιόν, το English Rose, είναι η απόχρωση 23, English Rose, και είναι αυτό εδώ, το, τώρα πώς να το περιγράψω αυτό το κραγιόν, αυτή την απόχρωση. Είναι ένα καφέρος μοβ. Σας βοήθησε, είναι αυτό που έχω τώρα στα χείλη.
Το έχω όμως χωρίς περίγραμμα. Συνήθως κάνω περίγραμμα με το Whirl από MAC, το οποίο λίγο το σκουραίνει και λίγο το κάνει να πηγαίνει πιο προς το καφέ. Τώρα νομίζω φαίνεται λίγο πιο ροζ, πιο απαλό, χωρίς καθόλου περίγραμμα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τις αγαπημένες αποχρώσεις της Rosie Huntington. Το λέω σωστά? Δεν έχω ιδέα. Αντιπαρέρχομαι. Και μένουμε σε προϊόντα μακιάζ. Έχω τρία ακόμα πραγματάκια να σας δείξω. Το ένα είναι το ρουζάκι που φορούσα και ήθελα να φορώ κάτι σε κόκκινο κάπως. Φορούσα ή το Frankly Scarlet από MAC, ένα matte έτσι τριανταφυλλί κόκκινο, πολύ ωραίο που δίνει την όψη της υγείας στα μαγουλά μας. Και τώρα το τελευταίο μήνα χρησιμοποιούσα από Milani, από την Baked Blush σειρά, αυτό το νούμερο 9 Red Vino, ένα κόκκινο επίσης, αλλά ένα αρκετά λαμπερό ρουζάκι αυτή τη φορά, καμία σχέση δηλαδή με το άλλο που σας ανέφερα. Αυτό είναι αρκετά λαμπερό ρουζ, είναι αυτό που έχω τώρα. Και νομίζω ότι κρατάει αρκετά, όπως σας είπα, το έχω αρκετές ώρες και φαίνεται, δεν έχει εξαφανιστεί να το ψάχνω. Και είναι και πολύ οικονομικά τα Milani. Θα σας βάλω φυσικά link για όλα στην περιγραφή, ξέρετε να το αναφέρω αυτό. Γραφή, τα βρίσκουμε και στην Ελλάδα τα Milani, κυρίως σε online, δεν ξέρω, σε φυσικό κατάστημα δεν ξέρω αν το έχω δει ακόμα. Θα σας βάλω link όμως για online καταστήματα ελληνικά. Επόμενο είναι η αγαπημένη μου παλέτα από Benefit. Είναι η Cheek Leaders και είναι η Pink Squad. Σας την έχω αναφέρει και στο haul πόσο πολύ την αγαπώ αυτή την παλέτα. Και πόσο πολύ ήθελα να την πάρω με το που βγήκε. Είναι αυτή εδώ και ειδικά χρησιμοποιώ το Hoola, το φημισμένο bronzer. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και λίγο το φοβόμουν για να είμαι ειλικρινής, επειδή είμαι έτσι ανοιχτόχρωμη. Φοβόμουν ότι θα έγραφε ωραία σε μένα, θα πορτοκάλισε πολύ, θα ήταν πολύ θερμό. Καμία σχέση, υπέροχη απόχρωση. Δηλαδή, αν είστε ανοιχτόχρωμες, μην τη φοβηθείτε. Και χρησιμοποιώ αυτό που σας είπα, το Hoola σαν bronzer και χρησιμοποιώ και το Dallas, που είναι αυτό εδώ το υπέροχο μόβ, αλλά έχει μέσα μόβ που καφετίζει, μια πολύ ωραία ουδέτερη απόχρωση και τη χρησιμοποιώ έτσι στα ζυγωματικά, εκεί που βάζουμε το ρούς κανονικά, αλλά στο πίσω μέρος, στα μήλα βάζω δηλαδή ένα κόκκινο ρούς και πιο πίσω βάζω το Dallas και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει βγει τώρα, είδα στα Sephora, μια καινούρια παλέτα από Benefit με ρούζ, η οποία είναι εξαιρετική γιατί έχει παιδιά και το κούκι το highlighter. Αυτό το άτομο το κούκι, πόσο θέλω να το αγοράσω, το πώς κρατιέμαι, εγώ το ξέρω, πραγματικά. Η ψυχούλα μου το ξέρει. Αν το βγάλουν σε μήνυμα θα το αγοράσω, διαφορετικά νομίζω θα συγκρατηθώ. Ελπίζω. Και περνάμε στο τελευταίο προϊόν για μακιγιάζ και είναι αυτό το make-up από Giorgio Armani. Αυτό μου το είχε στείλει αρχικά μία φίλη από Αμερική. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ σε σημείο που το ξαναγόρασα και πολύ σπάνια να αγοράσω ίδιο make-up. Βρίσκω ότι είναι το... Καταρχάς σας είπα ποιο είναι το Face Fabric. Μου αρέσει πολύ γιατί νιώθω ότι γίνεται ένα με την επιδερμίδα μου πραγματικά. Είναι... Το εφαρμόζω με σφουγγαράκι και γίνεται ένα. Δεν φαίνεται σαν να φοράω make-up. Έχει ένα πολύ ελαφρύ look στην επιδερμίδα μου. Ένα πολύ ελαφρύ αποτέλεσμα στην επιδερμίδα μου. Αν και είναι matte νομίζω και... Κανονικά θα το φοβόμουν, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ γιατί βάζω πολύ λίγη ποσότητα. Ελάχιστη πραγματικά, γι' αυτό μου έχει κρατήσει και πάρα πολύ, γιατί το έχω... Μόνο το έχω και 2 χρόνια, το συγκεκριμένο σολινάριο, δεν έχει χαλάσει βέβαια, δεν έχει πάθει τίποτα. Και έχει και SPF 12 και με βολεύει γιατί το έχω σχεδόν πάντα στο νεσέσέρ μου, έτσι ώστε να μπορώ να το βάζω αν τυχόν βγω έξω για το χειμώνα. Για το καλοκαίρι φυσικά το SPF 12 δεν κάνει τίποτα, αλλά για το χειμώνα είναι σχετικά επαρκές αν δεν είμαστε πολλή ώρα έξω. Και θα περάσουμε στα προϊόντα περιποίησης. Δεν έχω να σας δείξω πολλά, έχω να σας δείξω μόνο 2 προϊόντα. Το πρώτο είναι ένα βιολογικό τζέλ με aloe vera. Νομίζω είναι, αν όχι 100%, ένα 99% aloe vera, κάτι τέτοιο. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το προϊόν, το χρησιμοποιώ είτε μετά από την εφαρμογή της iRoll, της tretinoins δηλαδή. Έχω κάνει βιντεάκι σχετικά με τη χρήση της tretinoins, το προσθέσω κάπου εδώ για να το δείτε αν δεν το έχετε δει. Ή αν βάζετε ρετινόλι, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και μετά τη χρήση της ρετινόλης, αφού περάσουν 20 λεπτά φυσικά.
μετά την ρετινόλη, την τρετινοίνη. Το βάζω αυτό σε όλο το πρόσωπο και βρίσκω ότι το καταπραίνει και μειώνει τις παρενέργειες, θα έλεγα, δηλαδή το ξεφλούδισμα. Και μου αρέσει επίσης να τη χρησιμοποιώ μετά από το ξύρισμα του προσώπου, γιατί ξύριζα το πρόσωπό μου. Εγώ έχω γυρίσει βιντεάκι που σας δείχνω τον τρόπο και σας δείχνω και ποια προϊόντα χρησιμοποιώ για χρήση μετά το ξύρισμα. Που είναι οι άνδρες τα aftershave, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, ένα από τα προϊόντα που σας προτείνω είναι η aloe vera και μου αρέσει ακριβώς για αυτή τη χρήση, για μετά το ξύρισμα. Πόσο αστείο μου φαίνεται ακόμα, ειλικρινά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και είναι και πάρα πολύ οικονομικό προϊόντο. Είχα πάρει νομίζω 7 ευρώ από ένα μαγαζάκι με βιολογικά είδη στην Αριστοτέλους, για όσες μένετε Θεσσαλονίκη. Τώρα, το τελευταίο προϊόν περιποίηση που έχω να σας δείξω, περιποίηση προσώπου, είναι ένα προϊόν που λίγο διστάζω να σας το δείξω. Καταρχάς δεν έχω το full size, έχω μαζί μου το αυτό που έχω μέσα στο νεσεσέρ μου, το travel size που μου το έδωσα με την αγορά του full size και είναι η ενυδατική από La Mer, η κλασική ενυδατική από La Mer. Και ο λόγος που διστάζω είναι να σας το προτείνω και να σας το δείξω είναι καταρχάς η τιμή της. Είναι ένα αρκετά ακριβό προϊόν. Και κατά δεύτερον είναι ότι περιέχει mineral oil και είμαι γενικά κατά του mineral oil σε προϊόντα, ειδικά για το πρόσωπο, ειδικά όταν έχουν μια τέτοια τιμή. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή δικαιολογείται η τιμή. Αλλά παιδιά, μου αρέσει. Ειδικά για το χειμώνα και ειδικά αν βάζετε κρεμούλες με τρετινοίνη, με ρετινόλ και ξεφλουδίζει το δέρμα ή πάει για ενυδάτωση, αν χρειάζεστε ενυδάτωση. Μου αρέσει. Την είχα πάρει και στο παρελθόν τη La Mer. Όταν ήμουν, βασικά όταν είχε πρωτοέλθει στην Ελλάδα, που ήμουν ακόμα πήγαινα γυμνάσιο, αλήθεια ότι ήμουν πολύ μικρή, αλλά είχα από τότε ξηρή επιδερμίδα. Είχα μπει και σε λίστα αναμονής, γιατί τότε έμπαινε σε λίστα αναμονής, δεν ξέρω καν ένα δίμηνο, την πέρι. Πολύ καλή κίνηση όσον αφορά το marketing. Δεν είχα ξετρελαθεί. Αλλά δεν τη χρησιμοποιούσα και σωστά. Δεν ήξερα ότι ο σωστός τρόπος για να τη χρησιμοποιήσεις είναι να πάρεις λίγο από το προϊόν, λίγο από την κρέμα και να τη ζεστάνει στα χέρια σου, να τρύψει στα χέρια σου και μετά το βάζεις έτσι ταμποναριστά στο πρόσωπό σου. Εγώ έπαιρνα από το βαζάκι και την άπλωνα και δεν μου είχε αρέσει. Τώρα έτσι όπως τη χρησιμοποιώ, δηλαδή με το σωστό ενδεδειγμένο τρόπο χρήσης, μου αρέσει. Και δεν ήθελα να μου αρέσει γιατί είμαι και λίγο κατά. Γιατί δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να χρησιμοποιούμε πολύ ακριβές κρέμες προσώπου, αν χρησιμοποιούμε καλά σέρουμ με δραστικά προϊόντα και δραστικές φόρμουλες. Αλλά παιδιά, τι να σας πω, μου άρεσε. Θα την έχω να χρησιμοποιώ το χειμώνα καταρχάς, όχι το καλοκαίρι. Όταν το δέρμα μου είναι πιο αφυδατωμένο και νιώθω ότι το χρειάζεται και επειδή χρησιμοποιώ αρκετά οξέα, γλυκολικό οξύ, λάκτικο, γαλακτικό οξύ, τρετινοίνη, ρετινόλη, το δέρμα μου το χειμώνα έχει ανάγκη περισσότερη ενυδάτωση και έτσι κάπως δικαιολογώ την αγορά της. Βέβαια, θα περάσουμε σε προϊόντα για τα μαλλιά. Έχω να σας δείξω δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι το σοπάμ που χρησιμοποιώ και είναι από OGX. Μια εταιρεία που μου αρέσει πολύ, έχει, μου αρέσουν τα σαμπουάν της. Το συγκεκριμένο δεν ξέρω αν έχει έρθει η Ελλάδα. Εγώ το πήρα από το DM, από το Sandansky. Είναι το Bonding Plex. Φαντάζομαι είναι κάτι έτσι εμπνευσμένο, να το πω ευγενικά, από όλα Plex. Δεν έχω παρατηρήσει να έχει γίνει κάποια επανόρθωση στα μαλλιά μου κτλ. Δεν το περίμενα έτσι κι όσο από κάποιο σαμπουάν. Αλλά γενικά μου αρέσει η σαμπουάν, μου αρέσει το άρωμά του. Βρίσκω ότι είναι ήπιο στα μαλλιά μου. Έχω χρησιμοποιήσει και το άλλο που είναι με Brazilian Keratin. Είναι ένα σε μπρονζέ συσκευασία και μου έχει αρέσει και εκείνο πάρα πολύ. Μου έχει αρέσει και το άρωμά του πάρα πολύ. Και είναι ωραία σαμπουάν. Δεν περιέχουν sulfates, δεν περιέχουν σκληρά χημικά όπως υποστηρίζουν, δεν το έχω ψάξει πάρα πολύ για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ψάξει τα συστατικά του. Αλλά θα το δεχτώ αυτό που λένε. Και είναι και οικονομικά, έχουν γύρω στα 7 με 8 ευρώ, κάπου τόσο. Ένα άλλο οικονομικό προϊόν, drugstore προϊόν για τα μαλλιά που μου έχει αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, είναι από Garnier Fructis. Αυτή η μάσκα είναι Origin Banana Hair Food. Παιδιά, αυτή η μάσκα είναι, λέει, με 98% στατικά φυσικής προελεύσεως. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν μάσκα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν leave-in conditioner, να μην το ξεβγάλετε δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε στεγνά μαλλιά, σαν, ξέρω εγώ, σαν κρέμα ενυδατική. Δεν είναι αυτό όμως ο λόγος που σας την προτείνω, παιδιά. Ο λόγος, ειλικρινά, όσο
επιφανειακό και αν ακούγεται, είναι το αρωμά της. Μυρίζει υπέροχα, θεϊκά, και αν σας αρέσει φυσικά το άρωμα της μπανάνας, δεν μυρίζει ακριβώς μπανάνα, μυρίζει κάτι σαν μπανάνα milkshake, κάτι τέτοιο. Υπέροχο άρωμα, αυτό είναι το δεύτερο βαζάκι να φανταστείτε που παίρνω και είναι και μια τεράστια συσκευασία, είναι γύρω στα 400 ml. Και το άρωμα μένει στα μαλλιά, μυρίζουν μαξιλαροθήκες, μυρίζουν πετσέτες, μυρίζουν όλα υπέροχα, το λατρεύω και θα εξακολουθώ να το αγοράζω αποκλειστικά και μόνο για το άρωμά του. Δεν ξέρω αν κάνει τίποτα στα μαλλιά, δεν με ενδιαφέρει καν για να είμαι ειλικρινής. Με ενδιαφέρει το ότι μυρίζει υπέροχα. Και βλέπετε ένα μικρό βαζάκι, μια μικρή συσκευασία. Τώρα, στα άσχετα αγαπημένα, όσοι παρακολουθήσετε όπως σας είπα τα βιντεάκια μου από παλιά, ξέρετε ότι σας μιλάω και για άσχετα αγαπημένα και κυρίως αναφέρομαι σε αγαπημένες σειρές που έχω παρακολουθήσει. Λοιπόν, επειδή έχουμε να τα πούμε καιρό, θέλω να σας αναφέρω γενικά, όχι του τελευταίου μήνα ή των τελευταίων μηνών, αλλά γενικά θέλω να σας αναφέρω κάποιες πολύ αγαπημένες σειρές που αν τις έχετε παρακολουθήσει, ήθελα να σας μάθω πώς σας φάνηκαν. Είναι όλες στο Netflix δυστυχώς, αλλά θα σας τις γράψω, δεν θα σας βάλω link, θα σας τις γράψω όμως στην περιγραφή, τις αγαπημένες μου σειρές. Τώρα που θα τις βρείτε, αυτές που δεν είναι στο Netflix, ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε και να σας προτείνω. Δεν θα το κάνω. Λοιπόν, και ξεκινάμε με Dr. Foster. Παιδιά, είναι μια υπέροχη σειρά. Είναι 2 σεζόν, 2 κύκλοι και είναι λίγα επεισόδια. Θα εθιστείτε από το πρώτο επεισόδιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να είστε γυναίκα και να μην σας αρπάξει, να μην σας γαντζώσει από το πρώτο επεισόδιο. Έχει να κάνει με απιστία, έχει να κάνει με εκδίκηση. Θα το λατρέψετε. Dr. Foster. Έτσι, όχι DR, Dr. Foster. Έτσι το γράφουμε για να το ψάξουμε. Δεύτερη σειρά. Δύο σειρές μάλλον αυτές, γιατί είναι. Και νομίζω πρέπει να είναι βρετανικές σειρές και αυτή που σας ανέφερε η Dr. Foster και αυτές οι δύο που θα σας αναφέρω τώρα και πρέπει να έχουν ίδια εταιρεία παραγωγής γιατί παίζουν αρκετοί ήδη ηθοποιοί και στις 3 σειρές. Λοιπόν, είναι το White Princess και μετά το White Queen. Το White Princess είναι το sequel του White Queen, νομίζω. Ναι, το sequel είναι. Είναι βασισμένο σε αληθινά ιστορικά γεγονότα. Έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Αγγλία, τον York και τον Lancaster. Βασίστηκε και ο Μάρτιν για το Game of Thrones. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ το ξεκίνησα ανάποδα. Είδα πρώτα το White Princess και μετά είδα το White Queen. Το είδα δηλαδή με την ανάποδη σειρά. Αλλά η σωστή σειρά είναι το White Queen και μετά το White Princess. Πάρα πολύ ωραία επίσης. Πάρα πολύ ωραίες σειρές και αυτές. Θα σας αναφέρω νομίζω 2 ακόμα. Η μία είναι το αιχμηρά αντικείμενα, Sharp Objects. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Και αυτή έτσι πιο γυναικεία θα έλεγα. Έτσι λίγο σκοτεινή, λίγο κάτι από thriller μέσα. Πολύ ωραία σειρά, πολύ ενδιαφέρουσα. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει και επόμενο κύκλο, ελπίζω. Και είπα ότι θα σας αναφέρω μία ακόμα σειρά, θα σας αναφέρω δύο. Τις βρίσκεται και τις δύο αυτές στο Netflix. Η μία είναι το σκοτάδι και η άλλη είναι η βροχή. Το σκοτάδι, αν θυμάμαι καλά, είναι γερμανικής παραγωγής και είναι στα γερμανικά. Μου θυμίζει το Stranger Things, αλλά σε ένα πιο ενήλικο, πιο περίεργο, πιο πολύπλοκο τρόπο. Θα σας αρέσει. Νομίζω μέχρι στιγμής είναι 2 κύκλοι. Θα δυσκολευτείτε λίγο γιατί έχει να κάνει. Μεταφέρεται έτσι σε 3 εποχές, αν θυμάμαι, σε 3 χρονικές περιόδους. Λίγο θα σε μπερδέψει αυτό το πηγαινέλα σε 3 χρονικές περιόδους. Αλλά μόλις μάθετε τα ονόματα και τους χαρακτήρες κτλ. Θα σας αρέσει πολύ. Στην αρχή δηλαδή λίγο δεν θα ξετρελαθείτε, αλλά σιγά σιγά θα κολλήσετε, πιστέψτε με. Και το άλλο είναι η βροχή. Είναι σουηδικής παραγωγής, αν θυμάμαι καλά. Πολύ ωραίο. Είναι μια σειρά μελλοντική, σε ένα έτσι δυστοπικό μέλλον. Πολύ ωραίο και αυτό. Νομίζω είναι μόνο μία σεζόν το συγκεκριμένο. Θα σας γελάσω. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή. Όλες οι σειρές που σας ανέφερα δεν έχουν καμία σχέση μία με την άλλη μεταξύ τους, πραγματικά. Αλλά είναι όλες πολύ ωραίες. Θα σας τις γράψω όπως σας είπα και αυτές στην περιγραφή. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις σειρές, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες.
για αγαπημένες σειρές και ταινίες. Γράψτε μου και εσείς ποιες έχετε να μου προτείνετε, αν δεν τις έχω δει να τις τσεκάρω. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μου. Μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, πάλι αγαπημένα στο κανάλι μου, θα σας γυρίσω και τα αγαπημένα της δεκαετίας. Το είχα ανακοινώσει στο Instagram, το αναφέρω και εδώ. Τα αγαπημένα προϊόντα που χρησιμοποιούσα τη δεκαετία που μας πέρασε, που ανακάλυψα και χρησιμοποιούσα τη δεκαετία που μας πέρασε. Οπότε μιλάμε, όπως καταλαβαίνετε, για Holy Grail προϊόντα, προϊόντα που έχω αγοράσει ξανά και ξανά και έχω λατρέψει κυριολεκτικά. Έχουν περάσει το τεστ του χρόνου. Αυτά, οπότε μείνετε συντονισμένοι, μείνετε συντονισμένες. Αν δεν με ακολουθείτε στο Instagram, πολύ κακός, γιατί αναφέρω πολλά πραγματάκια εκεί πέρα, δείχνω πολλά πραγματάκια που μου αρέσουν. Ανακοινώνω πότε θα γυρίσω βιντεάκι και τι βιντεάκι θα είναι αυτό και επίσης ανεβάζω και αρκετούς διαγωνισμούς. Θα προσθέσω το link και στο λογαριασμό μου στο Instagram στην περιγραφή, όπως πάντα. Λοιπόν, όπως σας είπα, link για όλα τα προϊόντα επίσης στην περιγραφή. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι μου. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου αν δεν έχετε κάνει ήδη και να πατήσετε like αν σας άρεσε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας!